Επίκεντρο των εχθροπραξιών του Ισραηλινού στρατού και του στρατιωτικού βραχίωνα τη Χαμά στη νότια λωρίδα τη Γάζα, παραμένει η Χαν την επομένη των φωνικών πυρών που προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή εναντίον εγκατάσταση του ΟΗΕ, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι εξαιτία του πολέμου. Αρμάτων μάχη εναντίον κτηρίου του Γραφείου Αρρωγή και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για του Παλαιστίνιου πρόσφυγε στην Εγγύη Ανατολή την Τετάρτη είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 9 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 75. Σε δηλώσει του, ο επικεφαλή του γραφείου, Φιλίπ Λαζαρινή, τόνισε πω το κέντρο υποδοχή εκτοπισμένων ήταν προσδιορισμένο καθαρά ότι οι συντεταγμένε του είχαν σταλεί στι Ισραηλινέ αρχέ και καταδίκασε αυτήν την κατάφορη παραβίαση των πιο θεμελιωδών κανόνων του πολέμου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, ο κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, ανέφεραν πω αποδοκιμάζουν τα πλήγματα και κάλεσαν οι εγκαταστάσει του ΟΗΕ των θύλακων να προστατεύονται ο Ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει στο μεταξύ πως έχει περικυκλώσει τη Χάν Γιουνίς και διέταξε τον άμαχο πληθυσμό να φύγει προς τη Ράφα στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο οι μάχες κάνουν πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε μετακίνηση. Την ίδια ώρα, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική μεσολαβούν προκειμένου να κηρυχθεί νέα ανακοχή στη λωρίδα τη Γάζα πιο μακρά, που θα επιτρέψει νέα ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων. Ωστόσο, σύμφωνα με Ισραηλίνα μέσα ενημέρωση, ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Ετανιάχου χαρακτήρισε προβληματικό το μεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ, του Εμμυράτου, όπου είναι εγκατεστημένη η πολιτική ηγεσία τη Χαμά. Δεν έχω καμιά ψευδέστηση για αυτού. Έχουν τα μέσα για να ασκήσουν πίεση στη Χαμά. Γιατί? Επειδή τη χρηματοδοτούν, δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ηχητική καταγραφή, η οποία περίλθε στην κατοχή του Ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου, κανάλι 12. Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε προ το Εμμυράτο Επικρατή Φρίκη για τι δηλώσει που αποδίδονται στον επικεφαλή τη Ισραηλινή κυβέρνηση, ο οποίο υπονομεύει τη διαδικασία μεσολάβηση για λόγου που μοιάζουν να υπηρετούν μάλλον την πολιτική του καρδιά παρά τους Ισραηλίνους ομήρους, όπως τόνισε αργά το βράδυ χτες εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.